Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Είστε στο δρόμο, έτσι. Επιστρέφετε. Είμαστε στο δρόμο της επιστροφής, ναι. Μπράβο, γι' αυτό είχαμε κάποια θέματα να σας εντοπίσουμε. Να δώσουμε συγχαρητήρια, έτσι. Νομίζω ότι τελείωσε μια πορεία στο κύπελο, μια πολύ καλή προσπάθεια από την ομάδα σας. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Είναι βέβαια ανάμεικτα τα συναισθήματά μας. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι που φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα τη χθεσινή μας αφήνει μια μικρή πικρία, γιατί όλα τα κορίτσια και όλο το staff πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος. Πραγματικά δηλαδή πιστεύατε ότι μπορούσατε να πάρετε το κύπελο απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή? Εντάξει, 5-5 παίζουμε. Σίγουρα η ομάδα του Ολυμπιακού είναι μια ταχύτητα επάνω όσον αφορά το επίπεδο. Αλλά χθες, αν πάρουμε τα 3 δεκάλεπτα, το σκορ ήταν σχεδόν ισοπαλία, δηλαδή ήμασταν 2 πόντους πίσω. Κάναμε ένα πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο και ουσιαστικά εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνατε και μια υπέρβαση με τη συμμετοχή στο τελικό και μάλιστα με τέτοια νίκη στον ημιτελικό? Ναι, είναι υπέρβαση. Γενικά η ομάδα το τελευταίο διάστημα βγάζει μια υγεία, δείχνει πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φάνηκε και σε όλη την πορεία. Απλά, εντάξει, υπέρβαση είναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος όταν χάνει. Βεβαίως, βεβαίως. Γίνονται πολλά σχόλια για τις συνθήκες που πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι, για το ότι ήταν ένας τελικός, αλλά σαν να έπαιζε η μία ομάδα στην έδρα και η μία να έχει εκτός έδρας σε παιχνίδι. Σας απασχόλησε, το συζητήσατε, ή για σας εντός ομάδας ήταν, ξέρω, μια λεπτομέρεια? Εμείς προσπαθήσαμε να το αφήσουμε έξω από εμάς όλο αυτό. Τα κορίτσια ήταν συγκεντρωμένα στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι. Σίγουρα νιώθαμε περίεργα που δεν είχαμε και εμείς τους δικούς μας φιλάθλους μαζί μας. Αλλά προσπαθήσαμε να μην δώσουμε σημασία σε αυτό. Παίζεται αυτός ο Ολυμπιακός με την πορεία που έχει δείξει φέτος, σε μια διάρκεια στη σεζόν ή σε ένα παιχνίδι? Με οχταπλάσιο budget. Πολλά λεφτά. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Σε ένα παιχνίδι φυσικά και θα μπορούσε να συμβεί. Αν μου λέγατε σε μια σειρά αγώνα, θα σας έλεγα είναι σχεδόν απίθανο, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, νομίζω το αποδείξαμε και χθες, ότι αν προσέχαμε το δεύτερο δεκάλεπτο, ίσως είχαμε περισσότερη τύχη. Η απόδοσή σας στον ημιτελικό, αυτό το τελικό σκορ, αυτό το συν 31, ήταν θέμα μέρας, είναι η φόρμα που έχετε τώρα, γιατί ήταν μια εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα σας? Ναι, θα σας πω ότι εμείς για αυτό το παιχνίδι που ήταν ο βασικός μας στόχος προετοιμαζόμασταν πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Παράλληλα με το πρωτάθλημα, σιγά σιγά μπαίναμε σε διαδικασία και συγκέντρωσης και αγωνιστική να ετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν πάρα πολύ προετοιμασμένοι, τα κορίτσια το θέλανε πάρα πάρα πολύ και το βγάλανε μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν αφήσαμε ούτε μια φάση που να μην είμαστε έτοιμοι για αυτή. Coach, οι στόχοι εξ αρχής ποιοι ήταν, και αν θεωρείτε ότι πάει καλά η χρονιά με αυτό που έχετε πετύχει μέχρι στιγμής? Ναι, ο βασικός μας στόχος, οι δύο βασικοί στόχοι ήταν η τετράδα του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Ναι. Μετά την κλήρωση του κυπέλου που μας έφερε αντιμέτωπους με μια ισοδύναμη ομάδα, ήταν ακόμα ένας έξτρα στόχος να περάσουμε στο τελικό. Αυτό το καταφέραμε. Στο πρωτάθλημα είμαστε σχετικά κοντά στο στόχο μας. Βέβαια κάναμε ένα κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, γιατί είχαμε αρκετούς τραυματισμούς και δυσκολευτήκαμε να βρούμε ρυθμό. Είμαστε στην τέταρτη θέση μαζί με μια ομάδα από την Αθήνα, τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου, και έχει ακόμα 3 αγωνιστικές. Θέλω να πιστεύω ότι αν πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τραυματισμούς, θα καταφέρουμε και τον τελευταίο στόχο. Μάλιστα. Και πάλι συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Bye.